Είμαστε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Μυτιλήνης Πανάγο Κουφέλο, επικεφαλής του συνδυασμού Νέα Δράση Νέος Δήμος. Κύριε Κουφέλο, πώς αποφασίσατε να μετακομίσετε από την περιφέρεια στο Δήμο, δεδομένου ότι μέχρι πρότινος είχατε μια θέση ευθύνη στην περιφέρεια? Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη συνέντευξη και για το μέρος που επιλέξαμε να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε, στην πανέμορφη Μαρίνα της Μυτιλήνης. Και θα ήθελα να σας απαντήσω έτσι όπως βγαίνει αυτή τη στιγμή αυθόρμητα. Από πολύ μικρός ασχολιόμουν με τα κοινά. Έχω από το 2006 τουλάχιστον ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2019 ασχολήθηκα με την περιφέρεια, ως περιφερειακός σύμβουλος, όπου εξελέγει κιόλας με τον συνδυασμό του κ. Μουτζούρη. Αλλά από εκεί και πέρα η αγάπη μου για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι ο Δήμος, και είναι αυτό το οποίο είναι η καθημερινότητα του πολίτη, δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου. Πριν από ένα τουλάχιστον μήνα, πριν τις ανακοινώσεώς μου, είχαν γίνει συζητήσεις με πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι επιθυμούσαν να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό τον αγώνα που γινόταν για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, για να αναλάβουμε το Δήμο μας, να δούμε επιτέλους κάποια πράγματα να εξελίσσονται. Όλες αυτές οι παροτρύσεις, αλλά και η αγάπη μου για το Δήμο Μυτιλήνης, στον οποίο μεγάλωσα και έζησα όλα τα παιδικά μου χρόνια, ήταν αυτό το οποίο με οδήγησε να μεταπηδήσω, να το πω έτσι, από τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον πρώτο. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί οι δημότες να ψηφίσουν το συνδυασμό σας και να επιλέξουν εσάς για Δήμαρχο Μυτιλήνης? Ο λόγος που πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας θα επιλέξουν εμάς για να έχουμε την τύχη του Δήμου Μυτιλήνης, είναι το γεγονός ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία και δεμένη ομάδα. Είμαστε 421 άτομα, τα οποία έχουμε ένα κοινό στόχο, και αυτός ο στόχος δεν είναι τίποτα άλλο παρά να πάρουμε όσα περισσότερα εφόδια μπορούμε και να τα δώσουμε στο Δήμο Μυτιλήνης για να γίνει πραγματικά ο Δήμος Μυτιλήνης ένας Δήμος νέος, καινούριος, ευρωπαϊκός, φιλικός και να είναι πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη. Έχουμε παρατηρήσει ότι ο Δήμος Μυτιλήνης έχει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ ωραίες φυσικές ομορφιές, έχει ιστορικά μνημεία, έχει το καταπληκτικότερο, ίσως θα έλεγα, το πιο σπάνιο ίσως υλικό, εξαιρετικούς ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν, προσπαθούν και παράγουν. Αυτό όμως που τους έλειπε ήταν πάντα να υπάρχει ένα όραμα σε μια δημοτική αρχή, η οποία μπορεί αυτά όλα να τα μετουσιώσει και να τα κάνει πράξη. Θεωρούμε ότι αποδείξαμε στην προηγούμενη θητεία ως αντιπεριφερειάρχες, τόσο του πρωτογενούς τομέα αλλά και της πολιτικής προστασίας, ότι έχουμε τη δυνατότητα και να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε, αλλά πολύ περισσότερο να φέρουμε αποτελέσματα και να κάνουμε κάποια πράγματα για τον τόπο μας, που πιστεύω ότι όλοι οι Μυτιλινοί αγαπάμε σε όλα τα χωριά μας, σε όλες τις δημοτικές μας ενότητες, γιατί κάθε μία είναι ξεχωριστή και είναι κάθε μία πρέπει να αναδειχθεί και να προβληθεί όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας και η επόμενη μέρα σε περίπτωση που αναλάβετε τα ενία του Δήμου Μυτιλήνης? Έχουμε σχεδιάσει και έχουμε αποτυπώσει το πρόγραμμά μας 10+1 άξονες, οι οποίοι αποτυπώνουν την καθημερινότητα, να δώσουμε δηλαδή λύσεις άμεσα στην καθημερινότητά μας, γιατί βλέπουμε και εμείς ως δημότες εδώ πέρα του Δήμου Μυτιλήνης ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, είτε λέγονται κυκλοφοριακό, είτε λέγεται χώρο στάθμευσης, είτε λέγεται πεζοδρόμια, είτε λέγεται αποκομιδή σκουπιδιών. Γενικότερα προβλήματα της καθημερινότητας που πρέπει να δοθούν άμεσα λύση και το οποίο δεν εξυπηρετεί μονάχα το δημότη, τον καθημερινό κάτοικο της πόλης αυτής, αλλά και τους επισκέπτες μας, τους τουρίστες. Το πρώτο που είναι αυτά τα καθημερινά, όπως σας λέω, τα οποία πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις, αλλά και τα μεγάλα, τα μακρόπνοα σχέδια, τα οποία λέγονται υποδομές, λέγονται όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε έτοιμα, να τα προγραμματίσουμε, να τα σχεδιάσουμε και να τα εφαρμόσουμε άμεσα, γιατί μας δίνεται μια μεγάλη δυνατότητα σε αυτή την πενταετία, με όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να κάνουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα για το Δήμο Μυτιλήνης, να προχωρήσουμε και να φύγουμε, να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα που έχει πέσει και έχει μείνει, θα έλεγα, ουραγός, παρότι είναι ο μεγαλύτερος Δήμος σε όλο το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Και από πλευράς πληθυσμού, αλλά και από πλευράς εκτάσεως. Τα μεγάλα αυτά έργα είναι αποτυπωμένα στο πρόγραμμά μας και ένα από τα βασικά που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα είναι να αποδοθεί, όπως έχει γίνει ήδη από την κυβέρνηση, το παλαιό κιτ, το στρατόπεδο Παραδέλη, ώστε να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός, με κοιτώνες, με μουσικά σχολεία, αλλά και με άλλους χώρους άθλησης, στους κατοίκους τόσο της Μόριας αλλά και όλου του Δήμου Μυτιλήνης, ώστε και αυτή η περιοχή με όσα έχει περάσει να μπορέσει να αναβαθμιστεί, αλλά να παρέχει και στους πολίτες τις δυνατότητες να υπάρχουν υποδομές για να φιλοξενήσουμε και άλλες διοργανώσεις,
Όπως έχουμε προτείνει για να γίνουν εδώ πέρα και κοπηλατικοί αγώνες σε διάφορα σημεία που έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να αναβαθμιστεί, γιατί έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία ο ναυτικός όμιλος Μυτιλίνης. Και το λέω αυτή τη στιγμή γιατί βρισκόμαστε και στον χώρο της Μαρίνας, πλησίων του ναυτικού ομίλου Μυτιλίνης. Οι παλαιότεροι θυμούνται τις ένδοξες στιγμές που έζησε ο ναυτικός όμιλος. Όπως επίσης, έχουμε να γίνει και ένα κλειστό γυμναστήριο για να μπορούν να προπονούνται τα παιδιά μας, γιατί το βασικό που πρέπει να περάσει πέρα από την παιδεία είναι και ο αθλητισμός, στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη σημασία για τα νέα παιδιά, για τη νέα γενιά που έρχεται, για να δημιουργήσουμε πολίτες οι οποίοι πραγματικά θα είναι υγιείς, αλλά και θα μπορούν να προσφέρουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και την πολιτική προστασία, στον τομεί στους οποίους έχετε ήδη εμπειρία, ποιες είναι οι παρεμβάσεις σας, ποιες θα είναι? Θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βασιστεί πάνω στην εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στις συνεργασίες που έχουμε κάνει με πάρα πολλούς φορείς. Συνεταιρισμούς, ιδιώτες, αλλά και με τους εμπόρους, τους τυποποιητές μας. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι η Λέσβος και συγκεκριμένα ο Δήμος Μυτιλίνης είναι ένας από τους μεγαλύτερους πλουτοπαραγωγικούς, ελαιοπαραγωγικούς μάλλον, δήμους σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Βλέπουμε την έκταση του ελαιώνα που υπάρχει, βλέπουμε την ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται, βλέπουμε το πόσους τυποποιητές έχουμε και τα διεθνή βραβεία τα οποία λαμβάνουν κάθε χρόνο σε πολλές διοργανώσεις, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι θα δημιουργήσουμε πρώτα ένα δήμο γαστρονομίας που θα αφορά καθαρά την ελαιοκομεία, το ελαιόλαδο, αλλά και δεύτερον θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα κέντρο ελαιολάδου, το οποίο θα γίνει μια πολύ καλή συνεργασία που ήδη έχει ξεκινήσει τόσο με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όσο και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που υπάρχει εδώ, για να μπορέσουμε να φέρουμε το λάδι μας στο σημείο που πρέπει να φτάσει, σε αυτό που τόσα χρόνια πραγματικά δεσπόζει, αλλά δεν το έχουμε προβάλλει τόσο όσο πρέπει για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και άλλες αγορές. Ένα είναι το κομμάτι αυτό με τον πρωτογενή τομέα, γιατί έχουμε και τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι παράγουν καταπληκτικό κρέας και γάλα. Έχουμε πάρα πολλά τυροκομεία, έχουμε πάρα πολλά πίμνια τα οποία μπορούμε από εκεί το κρέας μας να το προωθήσουμε. Αλλά έχουμε και το μέλι, έχουμε και τους αλείς μας, οι οποίοι είναι μια από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος αλευτικός στόλος βρίσκεται εδώ στη Μυτιλίνη, στο Δήμο Μυτιλίνης, με πάρα πολύ καλά προϊόντα τα οποία κερδίζουν χρόνο με το χρόνο τη διεθνή αγορά. Όσον αφορά την πολιτική προστασία, τόσο όταν ήμουν αντιπεριφερειακής πολιτικής προστασίας, προσπάθησα και θωράκισα όσο το δυνατόν γινόταν την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και ιδιαίτερα το Δήμο Μυτιλίνης. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία θα μπορέσουμε και θα εξασφαλίσουμε έτσι ώστε να θωρακίσουμε το Δήμο Μυτιλίνης με σύγχρονα μέσα, για παράδειγμα ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς επίσης και με μηχανήματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή για κάποιους μπορεί να μην αρέσει, να μην φαίνεται, αλλά βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο οι καταστάσεις αλλάζουν. Δυσκολεύονται, βλέπουμε καύσωνες, βλέπουμε πλημμύρες, βλέπουμε καταιγίδες, βλέπουμε πυρκαγιές. Εκεί πέρα, αν δεν έχεις κάνει σωστή προετοιμασία, γιατί η πρόληψη είναι αυτό το οποίο είναι το παν, στην καταστολή δυστυχώς στα φυσικά φαινόμενα δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό μιλάω με μια εμπειρία που ήταν πολύ άσχημη εμπειρία με την πυρκαγιά του Βαστα-Βατέρα. Πραγματικά δεν μπορείς να σταματήσεις τίποτα αν δεν έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει? Το μήνυμά μας είναι ότι, κοιτώντας πάντα στα μάτια, θέλω να μας εμπιστευτείτε. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Και αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι να προχωρήσουμε μαζί τη Μυτιλίνη. Να πάμε τη Μυτιλίνη πραγματικά στο μέλλον. Να αξίζει να είναι ένας Δήμος τον οποίο πρώτα απ' όλα θα αγαπάμε εμείς, θα θέλουμε να μείνουμε εμείς μαζί με τα παιδιά μας και να είναι ένας Δήμος φιλικός, ευρωπαϊκός και σύγχρονος.